Αλλά να πούμε λίγα λόγια για τον άνθρωπο αυτό. Ο Κώστας λοιπόν είναι 46 ετών σήμερα και έχει ζήσει ανήτα πάνω από 26 χρόνια στη φυλακή. Δηλαδή σχεδόν. Θα μιλήσουμε μαζί του τώρα. Θα μιλήσουμε μαζί του ζωντανά, βεβαίως. Στη φυλακή. Ξεκίνησε λοιπόν να μπαινοβγαίνει στη φυλακή από 17 χρονών. Όπου είχε ξεκινήσει με κάποιες κλοπές, κάποιες άλλες μικροπαραβάσεις που είχε κάνει. Δεν πέρασε εύκολα χρόνια στη φυλακή, σαφώς. Και κάποια στιγμή όταν του έδωσαν άδεια, δεν θέλησε να ξαναγυρίσει πίσω. Κωνσταντινάκη, τα έχουμε όλα σε βίντεο. Τα έχουμε να τα δούμε. Βέβαια. Ωραία, θα τα δούμε λοιπόν. Έχω κάνει το βίντεο, εγώ το έχω μοντάρει όλα. Έχει την εικόνα λοιπόν. Εντελώς. Πού είναι το μοντάζ? Θα το κάνω μια μέρα. Θα σου πάμε να δούμε το βίντεο. Κι αν πω από αυτή τη φυλακή. Δεν υπήρχε ζωή, ξέρεις, όταν μπαίνεις από 17 χρονών στη φυλακή. Δεν έχεις ζήσει και πολλά πράγματα. Κανείς δεν θα με περιμένει. Ήμουν από το 87 μέχρι το 2015. Ληστεία, εκμετάλλευση πόρνης, το ότι απέδραξα ότι δεν γύρισα από την άδεια. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί. Η πολιτεία μου πιο ξένη. Ο δρόμος αυτός ξεκίνησε ένα βράδυ που για κάποιους λόγους δεν έπρεπε να κοιμηθώ στο σπίτι. Ψάχτηκα τελείως διαφορετικά. Παρέες, άγνωστα μέρη για μένα που μου αρέσανε, φώτα πολλά, αναλυτίες, νύχτα, όλο αυτό. Ξεκίνησε η πρώτη κλοπή, η δεύτερη. Μου άρεσε γιατί είχα τα χρήματά μου, ήμουνα αυτόνομος, δεν χρειαζόταν να στηριχτώ από κανέναν. Πάρα πολλές φορές και η μητέρα μου και ο πατέρας με συμβουλεύανε να σταματήσω, πολλές φορές με μαζέψανε. Αλλά ξέρεις, είχα πάρει αυτό το δρόμο που λένε το προς τα κάτω. Άπλωνε στα σύννεφα τη τζόχα και με μιας έναν αιώνα κέρδιζες ποντάροντας μια ώρα. Κάποια στιγμή αυτό έφτασε η ώρα να το πληρώσω. Πήγα σε ένα δικαστήριο ανηλίκων, διατάξανε τη φυλάκισή μου σε κατάσταση, σε σωσογνωστικό κατάστημα ανηλίκων, κατέβηκα στον Κορυδαλό. Το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά, όποιος χαμογελάει μπροστά στην Καρμανιόλα. Στη φυλακή πρέπει να είσαι δυνατός για να επιβιώσεις, αυτό είναι αλήθεια. Και αν από την αρχή δεν επιβληθείς, η πορεία δεν είναι και ότι το καλύτερο. Το 93 πήρα άδεια. Για κακό, εγώ την παραβία σε αυτή την άδεια. Που να ξέρω όμως ότι κάπου παρακάτω η ζωή μου θα γίνει πολύ πιο χειρότερη και αυτό που θα έβρισκα ούτε καν μπορούσα να το φανταστώ. Ανεβαίνω Θεσσαλονίκη με μια κοπέλα και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τις μέρες που είμαι στη Θεσσαλονίκη, μαλώνω με έναν άνθρωπο. Τι κοπέλα ήταν αυτή? Ελευθέρων Ηθών. Αυτή εκμεταλλευόταν τη δική μου παρουσία όσον αφορά την προστασία της και εγώ τη δική της παρουσία όσον αφορά την επιβίωσή μου το χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι έγινε και αυτή η φασαρία με αυτόν τον άνθρωπο. Την πείραξε, πήγα να την προστατεύσω, μου επιτέθηκε, μαλώσαμε. Του έδωσα μόνο 2 γροθίες και 1 κλωτσιά και πέθανε. Κρύβομαι στα φώτα, κρύβω το παρόν. Αυτό θα με βασανίζει μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου. Υπήρχαν βράδια που έβαλα φιλιά να κρεμαστώ, που έκοψα τις φλέβες μου να αυτοκτονήσω. Τίποτα δεν υπάρχει στο στόμα πια φωνή. Πόσο καιρό έχει που αποφυλακίστηκες? Είναι 10 μήνες τώρα, 12 Μαΐου. Συνεχίζω ακόμα να περνάω δίπλα από τα δέντρα, να πλώνω το χέρι μου και να τα αγγίζω. Να αγγίζω τα φύλλα, να νιώθω την αφή. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι στο μπαλκόνι και να κοιτάω απέναντι. Μπορεί να κάθομαι εκεί ώρες ατελείωτες, μέρες. Το κρεβάτι μου στη φυλακή πάντα ήταν δίπλα σε ένα παράθυρο. Ποτέ δεν ήθελα μεγαλεία. Προσπάθησες να βρεις δουλειά? Η μόνη συστατική επιστολή που έχω είναι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που γράφω από φυλακιστήριο. Καταλαβαίνετε, με αυτή τη συστατική επιστολή δεν βρίσκεις δουλειά. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι σας απλώνω εγώ και τα 2 τα χέρια μου. Και σας ζητώ εμένα να βοηθήσετε και να στηρίξετε γιατί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσω φυλακή. Αυτό είναι τετελεσμένο γεγονός. Προτιμώ να πέσω από μια ταράτσα παρά να ξαναπάω φυλακή. Δεν γεννηθήκαμε για να είμαστε στη φυλακή. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να είναι κρατούμενος ή φυλακισμένος. Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να είναι ελεύθερος. Κι αν θέλει η καρδιά να μετανιώσουμε, το λένε τα μάτια τα κλαμέ. Μάλιστα. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να είναι στη φυλακή. Επίσης ο άνθρωπος Κώστα μου δεν γεννήθηκε για να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο. Φαντάζομαι όμως αυτό ήταν κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση θέλω να πιστεύω ότι δεν το επιθύμησες ή δεν το προκάλεσες συνειδητά. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Βέβαια, η εικόνα δεν είναι η πιο, έτσι... Εντάξει, είναι σαν να πει η εικόνα που υπάρχει. Περισσότερο για ληστές μοιάζω. Ναι. Γιατί δεν θες να φανεί το πρόσωπό σου? Εντάξει, είναι προσωπικό, δεν θα ήθελα. Ωραία. Τι ηλικία έχεις, Κώστα? Κατάρχην να πω και εγώ καλησπέρα σε εσάς, στην παρέα σας εκεί πέρα, καλησπέρα. Σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Επίσης. Είμαι 45 στα 46. Μάλιστα. Μάλιστα. Και έχεις ζήσει τα 26 από αυτά τα χρόνια στη φυλακή? Από τα 17 μου μέχρι πριν 10 μήνες, μέχρι τώρα. Μάλιστα. Θέλεις να μας μιλήσεις για την ιστορία σου λίγο. Ξεκίνησε η παραβατική συμπεριφορά σε μικρή ηλικία, στα 17, και εκεί μιλάμε για κλοπές και τέτοια πράγματα. Σε πολύ πιο μικρότερη ηλικία, εντάξει, από τις τσιρικάδες, ξέρετε, το να κλέψεις μια σοκολάτα ή μια μαστίχα από ένα περίπτερο, το θεωρούσαμε τότε ξυπνάδα, μαγκιά εντός εισαγωγικών, πονηράδα, οτιδήποτε, ότι κάποιον κοροϊδέψαμε, θα πάμε πιο κάτω να γελάσουμε και θα φάμε τη μαστίχα. Η πρώτη σου βέβαια ποινή ήταν 5 χρόνια για κλοπές, άρα δεν πήγες για σοκοφρέτες και για μαστίχες, πήγες για κάτι άλλο. Όχι, ήταν για κλοπές, οι οποίες κάποια στιγμή συσσωρευτήκαν όλες μαζί, έγινε ένα δικαστήριο και δικάστηκα. Λογικό ήταν κάποια στιγμή ότι θα έμπαινα στη φυλακή. 5 χρόνια λοιπόν στα 17 σου χρόνια. Ναι. 5 χρόνια λοιπόν. Μπαίνω φυλακή. Και εκεί λοιπόν συμβαίνει κάτι άλλο με σένα. Και είναι το γεγονός ότι στην πρώτη σου άδεια, εσύ συναναστρέφεσαι μια γυναίκα, όπως λέγεται, ελευθέρων ηθών και κάνεις σχέση με εκείνη. Τι γίνεται εκεί, για μίλησέ μας, για να δούμε δηλαδή πώς κατέληξες τελικά να μείνεις 26 χρόνια στη φυλακή, ένας νέος άνθρωπος που δεν είχες την πρόθεση να σκοτώσεις κανένα από ό,τι φαίνεται, αλλά δυστυχώς τα αφαιρέ έτσι η ζωή που κατέληξε σε αυτό το σημείο. Για πες μας για όλα αυτά. Ναι, έχετε δίκιο. Η σχέση με αυτή τη γυναίκα ήταν καθαρά σχέση επιβίωσης, τίποτε περισσότερο, και από τη δική μου την πλευρά και από τη δική της. Ναι, κάποια στιγμή ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς εκείνο το βράδυ μάλωσα με αυτόν τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος επιτέθηκε σε αυτή τη γυναίκα. Εσύ ήσουν σε άδεια, έτσι. Mm-hmm. Ήσουν σε άδεια. Εγώ ήμουν με παραβιασμένη. Την πρώτη φορά που πήρες άδεια, σκέφτηκες να την παραβιάσεις? Το 1993. Σκέφτηκες να μην ξαναγυρίσεις ξανά στη φυλακή? Από την πρώτη άδεια. Ναι, εκεί λειτουργήσε, αν θέλετε, η επιπολαιότητα. Είχα 8 μήνες υπόλοιπο, δηλαδή σε 8 μήνες αποφυλακιζόμουν. Και λειτουργήσα εντελώς επιπόλαια. Δεν ξαναγυρνάω, έχω στερηθεί την ελευθερία μου 5 χρόνια, δεν ξαναγυρνάω. Εντάξει, αλλά και να με πιάσουν τι έγινε, θα κάθεσω άλλους 8 μήνες και θα φύγω. Το σκεπτικό εκείνο που υπήρχε τότε. Αναπολώντας τότε εκείνο το σκεπτικό, το απορρίπτω. Καλά, εννοείται. Αλλά ποιος φανταζόταν που θα κατέληγε αυτό, Ναι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ. Λοιπόν, στην πρώτη σου άδεια, λοιπόν, εσύ γνωρίζεις τη συγκεκριμένη γυναίκα. Η οποία ήταν πόρνη στο επάγγελμα, Μάλιστα. Ναι. Και κάνει σχέση με αυτή τη γυναίκα. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Τη σχέση την οποία σας είπα. Καθαρά σχέση επιβίωση και για τους δύο. Άρα λοιπόν δουλεύεις μαζί με αυτή τη γυναίκα και είσαι ο προστάτης της, ας πούμε. Αποφασίζεις να είσαι ο προστάτης της. Εντός, εκτός εισαγωγικών, ναι, αυτό ήταν. Μάλιστα. Και όλο αυτό το αποτιμούσες σε χρήμα. Σε χρήμα, σε ξενοδοχείο, σε... Ναι, μάλιστα. Τα πάντα. Και μια μέρα των ημερών... Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε εδώ πέρα και ένα βράδυ έρχεται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πελάτης αυτής της κοπέλας, μαλώσανε. Και εσύ έπρεπε να πάρεις θέση τώρα, να την προστατεύσεις, Ναι, βέβαια, φυσικά. Και γνωρίζοντας το ότι είμαι δραπέτης, το ότι με κυνηγάνε, το ότι δεν πρέπει να δημιουργήσω κάποιο θέμα, δεν έκανα απολύτως τίποτα. Γύρισα την πλάτη να σηκώθω να φύγω και μου επιτέθηκε. Βρίζοντάς με, να μην σας τα πολύ λέω, γύρισα και τον είδα στο μισό μέτρο μπροστά μου με το χέρι σηκωμένο.
αυτομάτως το μόνο που σκέφτηκα ήταν πώς να προστατεύσω τον εαυτό μου. Έτσι δεν είναι, πιστεύω ότι ο καθένας μας το ίδιο θα έκανε. Ποτέ όμως δεν μπορούσα να φανταστώ την κατάληξη. Να ήταν αυτό, δύο γροθίες και μία κλωτσιά. Αυτό ήταν που έβαλε το... την ταφόπλακα, αν θέλετε, στη δική μου τη ζωή. Γιατί μετά από εκείνο το βράδυ η ζωή μου ήταν... δεν είχα ζωή. Κατάλαβες ότι πέθανε. Μαζί με εκείνον πέθανα και εγώ, καταλαβαίνετε. Όχι, μέχρι εκείνη τη στιγμή όχι, γιατί... Όχι, γιατί την ώρα που έφευγα... αυτό συνέχισε να βρίζει. Να φωνάζει, να βρίζει, να απειλεί. Άρα συνόμιζες ότι αυτός τον έχει χτυπήσει στην προσπάθειά σου να αμυνθείς, τέλος πάντων. Και, αλλά τελικά αυτός ο άνθρωπος κατέληξε, δηλαδή πέθανε μετά. Μα δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι με δύο μπουνιές μπορεί να έχει πεθάνει ένας άνθρωπος. Έχουμε μαλώσει τη ζωή μας όλοι μας χιλιάδες φορές. Αν όχι χιλιάδες, εκατοντάδες φορές. Δεν πεθαίνεις έτσι. Μάλιστα. Ήταν στη δική μου μοίρα να γίνει αυτό και στη δική του. Και αυτό σήμαινε για σένα μετά 26 χρόνια εγκλεισμού, έτσι. Γιατί 26 ήσουνα... χρόνια ακριβώς. Κατηγορήθηκες και ήσουν ο δολοφόνος ενός ανθρώπου. Με τον Κώστα, ο οποίος είναι στη φυλακή, έμεινε 26 χρόνια. 45χρονος ο Κώστας, 26 τα χρόνια στη φυλακή. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε με μια παραβατική συμπεριφορά από την νεαρή ηλικία, την εφηβική ηλικία, η οποία κατέληξε να του στοιχήσει μια ποινή φυλάκισης 5 χρόνων για κλοπές και λοιπά, τέτοια παραβατικά θεματάκια. Ο Κώστας λοιπόν μας λέει ότι κάποια στιγμή στην πρώτη του άδεια και έχοντας τελικά να ακόμα 8 μήνες νομίζω 8 μας είπε μήνες έχει ακόμα, ναι. Είχε ακόμα 8 μήνες μπροστά του για να αποφυλακιστεί. Στην πρώτη του άδεια βγήκε από τη φυλακή και παραβίασε την άδεια. Δεν ξαναγύρισε ποτέ, θεωρώντας ότι ανά πάσα στιγμή τον ξαναπιάσουν, θα είναι 8 μήνες μπροστά που θα τους κάνουν ανά πάσα στιγμή στη φυλακή. Έλα όμως που αυτό του στήχησε πάρα πολύ ακριβά, με την έννοια ότι έχοντας συναναστραφεί μία ιερόδουλο και έχοντας αποκτήσει σχέση μαζί της επαγγελματική, θα έλεγε κανείς, δεδομένου ότι της έκανε τον προστάτη. Στην πρώτη φορά που αναγκάστηκε να την προστατεύσει σε εισαγωγικά από κάποιον αγενή πελάτη, έπεσε ξύλο, έδωσε δύο μπουνιές και δύο κλωτσιές, οι οποίες όμως έστειλαν αυτόν τον άνθρωπο στο θάνατο. Με αποτέλεσμα ο Κώστας να είναι ο φωνιάς αυτού του ανθρώπου, ο δολοφόνος αυτού του ανθρώπου και να πάει 26 χρόνια στη φυλακή. Δηλαδή αυτός ο νέος άνθρωπος έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έγκλειστος. Δια προσωπικούς λόγους δεν θέλει να φαίνεται το πρόσωπό του, του σεβόμαστε, όμως είμαστε ζωντανά συνδεδεμένοι με το στούντιο στη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται ο Κώστας. Και μας έλεγες, Κώστα, λοιπόν, ότι εσύ όταν χτύπησες αυτόν τον άνθρωπο δεν φαντάστηκες ποτέ ότι θα πέθανε. Πώς έμαθες ότι πέθανε, πώς έμαθες ότι τελικά δολοφόνησες έναν άνθρωπο χωρίς, όπως λες, τη θέλησή σου και τι αισθάνθηκες? Την επόμενη μέρα, ακριβώς την επόμενη μέρα, με συνέλαβαν. Χωρίς να ξέρω καν τι είχε προηγηθεί. Πήγα στην ασφάλεια και εκεί έμαθα το τι ακριβώς είχε γίνει. Και έμαθα ότι ο άνθρωπος αυτός πλέον δεν ζούσε. Φαντάζομαι η πρώτη σου σκέψη θα ήταν πέρα... ότι νόμιζες καταρχήν ότι σε συνέλαβαν για την φυγοδικία. Για την, πώς το λένε... Ακριβώς. Όταν... Φυγόδικος ήταν. Ακριβώς αυτό. Δραπέτης, ναι. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Και μαθαίνεις λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε που χτύπησες το προηγούμενο βράδυ εσύ. Ναι, εκεί πέρα το έμαθα. Πέρασε ένας αστυνομικός και μου είπε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Αυτός ο άνθρωπος που χθες το βράδυ μάλωσες μαζί του, πλέον δεν ζει. Με και ένιωσα πραγματικά το αίμα μου να χύνεται στο πάτωμα. Στράγγιξα στην κυριολεξία. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα. Φαντάζομαι ότι καταρχήν το γεγονός ότι σκότωσε έναν άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή δεν ήσουν τέτοιου τύπου εγκληματίας, δεν ήσουν ένας άνθρωπος που είχε τέτοια πρόθεση. Όχι βέβαια, ούτε καν στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα έκανα κάτι τέτοιο. Ακόμα και σήμερα που έχω δει τόσα πράγματα στη ζωή μου, που έχω μάθει τόσα πράγματα. Όχι. Σε καμία περίπτωση.
θεωρώ τη ζωή ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά. Και όλοι μας φυσικά, έτσι. Δεν είμαι εγώ που αποτελώ την εξαίρεση και κάνω αυτή και τη σκέψη. Και σαφώς την ελευθερία, έτσι. Σαφέστατα. Γιατί η ουσιαστική ζωή είναι η ελεύθερη ζωή. Έτσι. Βέβαια και ότι η ελευθερία είναι πολύ υποκειμενικό πράγμα, είναι το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Το σίγουρο είναι ότι όταν είσαι μέσα στη φυλακή, δεν μπορείς να την τριβηθείς ως απόλυτη ελευθερία. Πες μας λοιπόν, Κώστα, πώς κύλησε η ζωή σου από εκεί πέρα. Το μόνο που σκέφτομαι και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και που μίλησα μαζί σας και πιστέψτε με, ο συνεργάτης σας, ο Αντώνης, ο Τριανταφυλλίδης, κατέβαλε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να με πείσει να το κάνω αυτό. Πάρα πολλές μέρες μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο. Ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα είναι η δουλειά. Είναι τίποτε άλλο αυτό. Η δουλειά. Τα χρόνια αυτά μέσα στη φυλακή, πώς τα έζησες, πώς ήταν η ζωή σου μέσα στη φυλακή. Δημιούργησες κάποιες σχέσεις με ανθρώπους, το μυαλό σου λειτουργούσε μόνο για το πώς θα βγεις, σκέφτηκες να, για ακόμη μια φορά να βρεθείς ελεύθερος με έναν τρόπο παράνομο. Δύο φορές το σκέφτηκα μέσα στη φυλακή και τις δύο φορές το υλοποίησα. Έχω κάνει δύο αποδράσεις. Αποδράσεις το υλοποίησα. Με ποιο τρόπο έκανες αποδράσεις? Εντάξει, δεν χρειάζεται λεπτομέρεια τώρα για να... Αποδράσεις γίνονται με χίλιους δύο τρόπους. Είτε γιατί είναι μια πόρτα ανοιχτή, είτε γιατί κόβεις ένα κάγκελο, είτε γιατί για χιλιάδες λόγους. Καλά, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Μπορεί εσύ να το βλέπεις έτσι, αλλά η απόδραση δεν είναι και κάτι το οποίο είναι τόσο εύκολο. Έχεις προσπαθήσει να αποδράσεις δύο φορές. Όχι, δεν προσπάθησα. Απέδρασα δύο φορές. Απέδρασες. Μάλιστα. Και πάλι σε πιάσανε. Στην απόδραση επάνω, δηλαδή. Ο κάθε κρατουμένος σκέφτεται την ελευθερία του. Πάνω στην απόδραση, σε πιάσανε ή έχοντας αποδράσει έξω, σε ξανασυλλάβανε? Έχοντας αποδράσει, ναι, έχοντας αποδράσει. Και πώς τα κατάφερες, βέβαια, απέδραση, το κατάφερες να αποδράσεις και πώς σε συλλάβανε, δηλαδή δεν... Βρέθηκε σε ανθρώπους που ήταν προφανές ότι ήσουν εκεί, πώς έγινε και σε συνέλαβαν μετά? Κάποια στιγμή κάποιος κάτι είδε, κάποιος κάτι είπε, με πιάσανε. Δεν μπόρεσες, ήξερες πάντα ότι μπροστά σου έχεις να 26 χρόνια να ζεις στη φυλακή από την πρώτη στιγμή που άκουσες τη... Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Όταν δικάζεσαι και η ποινή που σου δίνουν είναι ισόβια και 16 έτη για ένα πράγμα που δεν ήθελες να το κάνεις, που πηγαίνεις ακόμα και στο εφετείο και συνεχίζεις να λες ότι ρε παιδιά, εγώ δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είχα καμία πρόθεση. Δεν πήγα να πάρω ένα πιστόλι, ένα όπλο ή μια πέτρα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Και συνεχίζουν αμήλικτα να σου λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτή είναι η ποινή σου, πήγαινε και βγάλ' την. Ναι, από εκεί και πέρα μετά το κάνεις και σαν αντίδραση. Ναι. Γιατί υπήρχε η αντίδραση πάντα. Να μειώνονται εγκληματικά. Πραγματικά. Έχασε ζωή του ένας άνθρωπος. Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε αυτό. Αυτό είναι... Αυτό θα το λύσουν άλλοι, όχι εγώ. Μάλιστα. Πώς αντιλαμβάνεσαι τη ζωή σου σήμερα, πώς το βιώνεις? Καταρχήν το γεγονός ότι έχεις αποφυλακιστεί εδώ και 10 μήνες. Ναι, εδώ και 10 μήνες. Σου δίνει χαρά ζεις... Πάρα πολύ, ζω μια ηρεμία. Φαντάζομαι ζεις αυτό που ήταν το όνειρό σου όλα αυτά τα χρόνια, Ξυπακούεται φυσικά, να, έτσι. Παραμένεις ένας νέος άνθρωπος λοιπόν, στα 46, και αυτό που έχεις βάλει σαν στόχο ζωής σήμερα είναι να βρεις μια δουλειά και να μπορείς να σταθείς στα πόδια σου σε αυτή την κοινωνία δημιουργικά, φαντάζομαι, Κώστα, Ακριβώς αυτό. Να μπορώ να συντηρήσω τον εαυτό μου, να μην εξαρτούμαι από κανέναν, ούτε από το σπίτι μου, ούτε από τους συγγενείς μου, ούτε από κανέναν, ούτε από τους φίλους μου. Είμαι πολύ περήφανος σαν άτομο και ειλικρινά το οτιδήποτε μου δίνεται το σέβομαι πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να είμαι αυτόνομος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω δουλειά. Ψάχνω 10 μήνες τώρα. Παντού ζητάνε συστατικές επιστολές, προϋπηρεσίες, βιογραφικά. Μου δώσανε ένα επίδομα για 3 μήνες.
βγαίνοντας μετά από 26 χρόνια φυλακή. Με 200 ευρώ το μήνα. Αυτό ήταν. Εντάξει, ζούμε σε μια χώρα που δεν μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις των ανθρώπων. Το θέμα είναι ότι εσύ σήμερα ζητάς απεγνωσμένα μια δουλειά, φαντάζομαι, και όχι μόνο για βιοποριστικούς λόγους, που σαφώς είναι απαραίτητη, αλλά και για εργοθεραπευτικούς λόγους. Γιατί φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που είναι στην κοινωνία μετά από τόσα χρόνια έχει την ανάγκη να ενταχθεί σε αυτήν με έναν φυσιολογικό τρόπο. Το μυαλό σου λειτουργεί νόμιμα. Λειτουργεί, γιατί ξέρεις, δεν είναι και εύκολο μετά από τόσα χρόνια εγκλήσιμο. Αν δεν λειτουργούσε νόμιμα το μυαλό μου αυτή τη στιγμή, ίσως να είχα χρήματα. Μέσα από τη φυλακή εννοείς. Όχι, θα είχε στραφεί πάλι στις κλοπές εννοείς. Μέσα από τη φυλακή. Και θα κατέληγε στη φυλακή. Στο οτιδήποτε. Απλά σας λέω, επί 10 μήνες ζω ήρεμα, δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου εκτός από αυτό. Η προσωπική να βρω μια σου ζωή δουλειά, είναι, να έχω Κώστα? Το χώρο μου. Καλά, εντάξει, καλό είναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κώστας, ένα νέο παιδί, 46 χρόνων, από τη Θεσσαλονίκη. Μας είπε όλη του την ιστορία, την έχουμε επιβεβαιώσει, ξέρουμε. Εδώ και 10 μήνες λοιπόν έχει αποφυλακιστεί. Ένας άνθρωπος που έζησε 26 χρόνια στη φυλακή, τα πιο δημιουργικά, τα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής του. Έχουμε την ίδια ηλικία, ξέρεις Κώστα, και σκέφτομαι έτσι πόσα πράγματα μπορεί να έχω κάνει εγώ εκτός φυλακής και πόσα εσύ εντός. Δηλαδή, πόσα χρόνια από τη ζωή σου έχεις ζήσει έγκλειστος. Βεβαίως, η ζωή είναι πάντα ωραία, όπου και όπως. Και σου εύχομαι από εδώ και πέρα να σου επιφυλάσσει μόνο θετικά πράγματα. Και γενικότερα να συμβούν όλα αυτά που θέλεις. Να βρεις δουλειά, να γίνεις δημιουργικός και να ζήσεις ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Να είσαι καλά και είμαστε και σε μια φάση που θα δεχτούμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν δουλειά στον Κώστα ή επικοινωνία ή γενικότερα μια οποιαδήποτε επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι ο Κώστας μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δουλειά, έτσι δεν είναι, Κώστα? Δεν ψάχνεις κάτι συγκεκριμένο? Ναι, υπάρχει δηλαδή. Μπορεί να δούμε, νόμιμο. Εννοείται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Κώστα μου, καλή επανένταξη, καλή ένταξη μάλλον, γιατί μετά από 26 χρόνια είναι ένταξη, μάλλον σαν για πρώτη φορά. Καλή ζωή, τι λένε στους... Καλή κοινωνία. Να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα.